Πάω κατευθείαν πίσω να υποδεχθώ τον Σπύρο Μαζάνη και την παρέα του. Για ελάτε, για ελάτε. Καλωσορίσατε. Τι κάνετε, γεια σου. Τι κάνεις. Χάρηκα, είμαι η Φέη. Πώς σε λένε. Άντε. Ανδρέα μου, έχεις πάρα πολύ ωραίο κούρεμα. Κάθισε, κάθισε. Γεια σου, πώς σε λένε. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Εσύ έχεις φοβερά μαλλιά, είσαι ψηλός, όμορφος. Γεια σου, όμορφη. Τι κάνεις, πώς σε λένε. Τι ωραία που είσαι, βρε Ελένη. Αυτός. Ο Πέμπτης. Αυτός. Και αυτή, Ανδρέα, κάτσε λίγο. Η μαμά στην, η δικιά σου η μαμά στην κοιμίζει. Εσύ θες να έρθεις στην αγκαλιά μου. Θέλεις. Ναι. Έλα. Έλα, έλα μαζί μου. Δεν θες ό,τι θέλεις. Ναι. Τι ωραία, τι ωραία κουρέματα έχετε όλα σας. Τι θέλεις. Τι θες. Έχω εγώ μπάλα. Έλα. Όχι, δεν έχω μπάλα, είναι ένα μαξιλάρι. Θέλεις να βάλεις εδώ πίσω την μπάλα. Φέρτηνα. Πού να τη βάλω εδώ πίσω. Εδώ. Α, εσύ θέλεις να τη βάλεις. Βάλτηνα. Εκεί να είναι η μπάλα. Πολύ ωραία. Θέλεις να είναι πίσω. Έλα. Εντάξει, τα τακτοποιήσαμε. Εγώ πρέπει να κάτσω έτσι με τον μπαλόνι, δηλαδή. Τι μου κάνεις. Γεια σου. Πώς είσαι. Μια χαρά. Είναι άνοιξη, μπήκαμε στην άνοιξη. Και δεν είναι τυχαίο ότι λόγω της άνοιξης φέραμε δύο μαμάδες που έχουν από τρία παιδάκια από... η κάθε μια. Συγγνώμη, καθίστε λίγο. Είναι όλα δικά μας. Είναι δικά μας. Όλα είναι... τρίτεκνες. Σοβαρά μιλάτε. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας, κορίτσια. Με δια... εσύ πώς σε λένε, εσένα. Μαρία μου, εσύ ποια έχεις. Έχω την Μπέμπα, τον Σπύρο και τον Ανδρέα. Και τον Ανδρέα. Ναι, μοιάζουν τα δύο τα αγοράκια. Και εσύ έχεις τα ωραία σγουρά μαλλιά. Εγώ ναι. Δικά σου του παπά. Από δικά μου πλευρά. Από δικά, από δικιά σου. Άρα Σπύρο μου, βλέπουμε διαφορές στα τρία παιδιά. Είναι τελικά το κληρονομικό που λέμε. Τι είναι. Για τις αλλεργίες. Οι αλλεργίες είναι κληρονομικές. Είναι. Βεβαίως. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και αν σε μια οικογένεια υπάρχει ένα κληρονομικό αλλεργίας, μπορεί αυτό να μεταβιβηθεί και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Ειδικά αν και οι δύο γονείς είναι αλλεργικοί, μπορεί ένα παιδάκι να κάνει τουλάχιστον 80% να κάνει αλλεργία. Αν είναι μόνο ένας, αρχίζει να κατεβαίνει. Τώρα το θέμα είναι με την άνοιξη, όπου και άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν πολύ έντονες αλλεργίες, την άνοιξη μπορεί να τις παρουσιάσουν. Γιατί, πρώτα-πρώτα οφείλεται σε αυτά εδώ τα λουλουδάκια, τα οποία τα αγαπάμε τόσο πολύ, αλλά αυτή την εποχή που πρέπει να πολλαπλασιαστούν, παράγουν μια σκόνη που λέγεται γύρις. Αυτό λοιπόν πάει από λουλουδάκι σε λουλουδάκι για να πολλαπλασιαστούν αυτά. Πάνε λοιπόν τα έντονα, πάνε οι μελισσούλες και τα παίρνουν και βλέπουμε. Εγώ ξέρω. Τι. Και όταν κάνουν μέλι. Οι μελισσούλες. Οι μελισσούλες κάνουν το μέλι. Έτσι, μπράβο Ανδρέα μου. Σούπερ ο Ανδρέας. Λοιπόν, τρως εσύ μέλι, Ανδρέα μου. Ναι. Σου δίνει η μαμά. Ναι. Μπράβο. Γι' αυτό είσαι δυνατός. Κόλλα πέντε. Λοιπόν, μία από τις πιο σημαντικές αιτίες που έχουμε αλλεργίες αυτή την εποχή είναι η ανθοφορία. Έχουμε ανθοφορία του πέφκου. Οπότε σαν αποτέλεσμα σου τι έχεις. Δηλαδή, κάνει εξάνθημα. Πάρα πολλά παιδάκια εμφανίζουν κοκκινίλες και έχουν φαγούρα όταν είναι στο δέρμα τους η αλλεργία. Φτερνίζονται, τρέχει μυτούλα. Ναι. Αλλά περισσότερο απ' όλα είναι αυτό το κοκκίνισμα που βγάζουν. Αυτές είναι οι ατοπικές δερματίτιδες που λέμε εξαιτίας της άνοιξης. Όμως το ξεχωρισμό ότι είναι από αλλεργία. Γιατί δεν έχει πυρετό καταρχάς. Δεν έχει πυρετό. Έτσι, ενώ νομίζουν οι μαμάδες ότι είναι μια παιδική ασθένεια γιατί έχει βγάλει σπυράκια, δεν έχει πυρετό. Μπορεί να είναι αυτά σαν τσιμπήματα κουνουπιών και τα οποία έρχονται και φεύγουν. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι Η καταρροή. Η καταρροή είναι η αλλεργική ρινίτιδα που λέμε. Πάλι δηλαδή, από τα λουλούδια. Πάλι από τα λουλούδια μπορεί να είναι, είτε από τη σκόνη των λουλουδιών, δηλαδή τη γύρη, είτε από μυρουδιές. Οπότε βλέπει το παιδί ότι έχει μπούκωμα, τρέχει μυτούλα, η καταρροή είναι διαυγής, δεν είναι κίτρινη.
Αυτό μπορείς να το έχεις συνέχεια. Τα περισσότερα παιδάκια κάποια στιγμή το ξεπερνάνε. Δηλαδή, μετά, ειδικά μετά τα 10 τους χρόνια, ξεπερνιέται. Μπορεί όμως να το έχουν και σε όλη τη ζωή. Ή μπορεί να έχουν διασταυρωμένη αλλεργία. Δηλαδή, τώρα να παρουσιάζουν αλλεργία στο πέφτο. Πώς μπορεί να καταλάβει ένα γονιός ότι είναι σίγουρα ένα σύμπτωμα, ας πούμε, αλλεργία? Από τα κλινικά συμπτώματα που έχει το παιδί. Δηλαδή, αν κάθε χρόνο, την ίδια εποχή, τώρα, ας πούμε, που είναι το πεύκο, η άνοιξη, το περδικάκι, η λεύκα, τα χρυσάνθεμα, παρουσιάζει αυτή την αλλεργία, ο γιατρός θα το καταλάβει και θα πει παρουσιάζει αυτή την αλλεργία αυτή την εποχή. Μπορεί να είναι και κάτι διατροφικό όμως, γιατί τώρα αυτή την εποχή... Δεν έχει να κάνει με την εποχή. Οι τροφές μπορεί να παρουσιάσουν αλλεργία οποιαδήποτε στιγμή. Όμως, αυτή την εποχή που βγαίνουν οι φράουλες, για παράδειγμα, πάρα πολλοί γονείς λένε μπορεί να φάει φράουλα, γιατί όλοι ξέρουν ότι η φράουλα είναι πιο αλλεργιογόνο από όλα τα φρούτα. Άρα λοιπόν εδώ θέλει μια προσοχή και θα δείξουμε μετά πώς πρέπει να πλένουμε τις φράουλες προκειμένου να μειώσουμε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, επειδή είναι η εποχή, οι φράουλες είναι ένα από τα φρούτα που έχουν τις περισσότερες βιταμίνες, είναι πολύ δυνατό φρούτο, είναι πολύτιμο για τα παιδιά, όμως είναι το πιο αλλεργιογόνο. Αυτός κάποιον μου θυμίζει. Ναι, είναι μάρκα. Είναι λοιπόν το πιο αλλεργιογόνο. Πολλοί γονείς λοιπόν λένε να δώσω στο παιδί μου φράουλα τώρα που είναι άνοιξη και που είναι το παιδί ενός χρόνου, ενάμιση κτλ. Ναι, μπορούμε να δώσουμε, όμως τη φράουλα όπως και όλα τα άλλα τα φρούτα, ίσως και τα λαχανικά ακόμα, είναι πολύ καλό να τα πλένουμε πρώτα με κάποιον τρόπο χρησιμοποιώντας σόδα μαγειρική ή ξύδι ή λεμόνι. Το πιο εύκολο απ' όλα είναι να βάλουμε τις φράουλες μέσα σε νερό και να τις αφήσουμε 15 λεπτά αφού ρίξουμε ένα με δύο κουτάλιες ή μια κουταλιά της σούπας, έτσι, σόδα φαγητού. Τα αφήνουμε 15 λεπτά και η σόδα έχει την ιδιότητα να εξαφανίζει όλα τα φυτοφάρμακα που βρίσκονται πάνω στο φρούτο, ακόμα και στα λαχανικά. Έτσι, παιδιά, εγώ και... το είχα πει και μια φορά στην Αργυρό ότι στην Ιταλία και τα λαχανικά με σόδα τα κάνουν. Με σόδα τα κάνουν στην Ιταλία ή και ξύδι μπορούμε να βάλουμε ή και λεμόνι. Και αυτά και τα τρία κάνουν την ίδια δουλειά. Που σημαίνει λοιπόν ότι απαλλάσσονται από φυτοφάρμακα και από πολλές αλλεργιογόνες ουσίες που βρίσκονται πάνω στο φρούτο. Οπότε γιατί και η γύρις που υπάρχει. Επίσης, πριν φάει ένα παιδάκι μία φράουλα, καλό θα ήταν να την κόψει η μαμά και τη φράουλα να την τρίψει γύρω από τα χυλάκια του μωρού. Εάν αν το παιδί είναι πολύ, είναι πολύ αλλεργιογόνο, αν το παιδί έχει μεγάλη αλλεργία στη φράουλα, τότε θα πριστούν τα χυλάκια του. Μπορεί λοιπόν να το αφήσει μερικά για λεπτά. Για την πρώτη φορά λες. Για την πρώτη ή φορά. Ή αν έχει φάει. Μετά ξέρεις ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι, ακριβώς. Για την πρώτη φορά. Λίγο χαρτάκι στον γιατρό που φέρουμε. Δεν πειράζει, βάλω το νεράκι. Σπύρο μου, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από τις αλλεργίες? Λοιπόν, καταρχάς, εφόσον υπάρχει ανθοφορία αυτή την εποχή, τι κάνουμε? Φροντίζουμε να αποφύγουν τα παιδιά την επαφή με τη γύρη. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους. Πρώτα-πρώτα, πλένουμε πάρα πολύ καλά τα πεζοδρόμια, τις βεράντες μας με νερό. Με νερό, γιατί στα πεζοδρόμια υπάρχει γύρις που πέφτει από τα δέντρα. Επίσης καθαρίζουμε, ξεχορταριάζουμε τους κήπους και τα πεζοδρόμια, διότι μέσα στα πεζοδρόμια, ανάμεσα στις πλάκες, φυτρώνει το λεγόμενο περδικάκι. Είναι ένα μικρό φυτό που ειδικά στην Ελλάδα πάρα πολλοί κόσμος έχει αλλεργίες στο περδικάκι. Κλείνουμε τα παράθυρα όταν έχει αέρας, να μην μπαίνει μέσα στο σπίτι μας. Όταν κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο και μπαίνουμε σε μέρη που είναι δασίλια, έχει φυτά, έχει δέντρα με γύρι, κλείνουμε τα παράθυρα στο αυτοκίνητο. Φροντίζουμε να τεινάζουμε τα χαλιά και τα στροσίδια που έχουμε στο σπίτι, αν είναι δυνατόν καθημερινά, ή να τα περνάμε με μία ηλεκτρική σκούπα. Βρε, τι κάνετε βρε εσείς οι δύο βρε? Έχει χάρη τώρα που δεν μπορώ να σας φερθώ όπως πρέπει. Τι κάνετε? Θα σας πιάσω και τους δύο. Θα σας πιάσω. Φροντίζουμε λοιπόν να μην μπαίνει η γύρις μέσα στο σπίτι. Δεν απλώνουμε τα ρούχα έξω. Okay. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η γύρις τα και η σκόνη. Τα παιδιά να τα απλώνουμε μέσα. Μέσα και τα σεντόνια που θα χρησιμοποιήσουμε στα παιδιά. Γιατί η γύρις κάθεται πάνω στα υφάσματα, μετά το παίρνει το παιδί πάνω στο σωματάκι του και μπορεί να προκαλέσει αλλεργία. Επίσης, καλό είναι να αλλάζουμε
και τα φίλτρα στα air condition που θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τώρα πιο συχνά, δηλαδή να τα πλένουμε για να φεύγει η γύρις που υπάρχει επάνω. Να μια δουλειά. Πρέπει να δείξουμε αυτό το θέμα, Ελεάνα μου. Συγγνώμη, Σπύρο, πολύ σημαντικό. Πώς πρακτικά πλένουμε τα φίλτρα στο air condition. Γυρίζοντας απ' έξω στο σπίτι, πρέπει να αλλάζουμε ρούχα και να τα πηγαίνουμε για πλήσιμο για να φεύγει η γύρις. Όπως επίσης. Γιατί γελάς, τι σε κάνει για γελάει αυτό? Εντάξει, αισθάνομαι πιο χαλαρά. Δεν αισθάνομαι τώρα ότι όλα είναι το ίδιο. Λοιπόν, γυρίζοντας λοιπόν στο σπίτι, πλένουμε τα χέρια μας, αλλάζουμε τα ρούχα μας, πλένουμε το πρόσωπό μας. Βρε παιδιά, βρε. Λοιπόν, η Ελεάνα θα μας σκοτώσει αυτή. Γελάει και αυτή, μην ανησυχείς. Θα σε πιάσω τώρα όμως. Δεν σου γελάει. Συγγνώμη. Δεν έχω καταλάβει αυτό, κάτι μου θυμίζει. Θα σε πιάσω. Αλήθεια σου λέω. Τώρα θα έρθω και θα σε πιάσω. Λοιπόν, αλλάζουμε τα ρούχα όταν ερχόμαστε στο σπίτι, να μην είμαστε πλένουμε με τα ρούχα. Πλένουμε το πρόσωπο, πλένουμε τα χέρια μας βέβαια, για να φεύγει η γύρις. Έτσι. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία μπορούν να προφυλάξουν τα παιδάκια. Φαρμακευτική και αγωγή υπάρχει. Εφόσον παρουσιάσουν κάποια αλλεργία και είναι σε έξαρση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντισταμινικά και καμιά φορά χρειάζεται και κορτιζόνη για να φύγουν τα συμπτώματα. Τώρα παραπέρα, αν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάποια και τροφή αντιαλλεργιογόνα για να προστατεύσουμε τον οργανισμό, όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Θέλει φαρμακευτική αγωγή. Θέλει φαρμακευτική αγωγή, ναι. Και για πόσο καιρό κάνεις τη χρήση? Γιατί μετά λένε ότι άμα γίνεται συνέχεια μπορεί να ότι γίνεται εξαρτώμενη, ας πούμε. Εάν τα συμπτώματα είναι πρόσφατα, δηλαδή τώρα παθαίνει το παιδάκι μια αλλεργία, για λίγες μέρες θα έχει περάσει. Αν όμως είναι βαριά αλλεργία, μπορεί να χρειαστεί και εβδομάδες να πάρει θεραπεία. Και μερικά παιδάκια που ξέρουν το πρόβλημα και παρουσιάζεται αλλεργία κάθε άνοιξη, μπορεί στην αρχή της άνοιξης ο γιατρός να χορηγήσει κάποιο αντισταμινικό φάρμακο, προκειμένου να μην προκληθεί η αλλεργία αυτή την εποχή. Υπάρχει. Και σε βαριές περιπτώσεις που το παιδάκι παθαίνει μεγάλες αλλεργίες και χρειάζεται να μπει και στο νοσοκομείο, υπάρχουν και μέθοδοι απευαισθητοποίησης που λέμε, όπου προσπαθούμε με κάποιον τρόπο να διώξουμε την αλλεργία του παιδιού. Λοιπόν, συγγνώμη Σπύρο μου, η Μπέμπα δεν έχει ξυπνήσει. Η Μπέμπα δεν έχει καταλάβει τίποτα. Έτσι μου την έφερες. Και ο Μπέμπης. Και εδώ ο Μπέμπης. Τώρα ο μεγάλος τον παίρνει αγκαλιά. Του έχει πολύ αδυναμία. Αγαπάς το αδερφάκι σου πολύ. Κωνσταντίνε, για πες. Αγαπάς το αδερφάκι σου. Το παίρνει αγκαλιά. Πολύ. Όλη την ώρα στο σπίτι θέλει να τον επαναγκαλιά. Ο μεγάλος με τον μικρό, το πρώτο με το τρίτο. Η δεύτερη. Και η δεύτερη, μια χαρά, τον εθέλει, τον αγαπάει, τον προσέχει, ναι. Και τώρα θα σε πιάσω εσένα, τώρα, ψέφτια, τώρα θα πας πουθενά, τώρα πού θα πας, τώρα τι θα κάνεις. Και θα αρχίσω να σε καλά. Με χτύπησε εδώ, αγάπη, χτύπησε. Ποιος σε χτύπησε? Στις σκούνιες εγώ χτύπησε. Στις σκούνιες? Ναι, και ο Σπύρος με χτύπησε εδώ, χτύπησε. Ποιος Σπύρος, ο γιατρός? Το είδες το κούρεμα του, το Αντρέα. Δεν είπες τίποτα για το κούρεμα. Ο αδερφός σου σε χτύπησε. Σας έχει κάνει και η μαμά κούρεμα στο πλάι εδώ τέτοιο. Ελένη, τι θες να μπεις μέσα? Σας αφήνω, κορίτσια. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε για τη βόλτα. Σπύρο μου, κάτι θέλεις να προσθέσεις? Όχι, τίποτα. Να ευχαριστήσουμε πολύ και το τρίκυκλο. Θα τα επιστρέψουμε όλα όπως μας τα στείλατε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Να πάρω τα πράγματά μου. Σπύρο μου. Σπύρο μου, σε παίρνουμε τηλέφωνο, γιατί λέω μόνο εσύ με σώσεις. Θα πάρω το Σπύρο τηλέφωνο, τσουπ Σούζα. Εδώ είναι. Σου κάθεται Σούζα. Είμαι ο πόλεμος πάντοτε. Τον σέβονται το γιατρό τους.